Με απροσδόκητο τρόπο έκλεισε τελικά σήμερα το πρωί η υπόθεση της 20χρονης φοιτήτριας του τμήματος χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, που κατήγγειλε ότι γρονθοκοπήθηκε από διοικητικό υπάλληλο του Ιδρύματος. Οι δύο αντίδικοι, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, προσήλθαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο και ανακάλεσαν τις μηνύσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί εκατέρωθεν, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης που είχε προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι από το αυτόφορο μονομελές πλοίο ελαιοδικείου του Βόλου. Η φοιτήτρια κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έπεσε θύμα εξύβρισης και χειροδικίας από 50χρονο διοικητικό υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, 20χρονη είχε αίματα στο πρόσωπο και ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Είχε πάρει κατά λάθος το κλειδί του εργαστηρίου και τη φώναξε πίσω να πάει να πάρει το επιστρέψει το κλειδί, κατά λάθος όλο αυτό, και εκεί έγινε ένας καυγάς. Η φοιτήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Βόλου, όπου υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή κατά του διοικητικού υπαλλήλου. Ο τελευταίος συνελήφθη από αστυνομικούς, ωστόσο υπέβαλε και ο ίδιος μήνυση κατά της φοιτήτριας για ψευδή καταμήνυση, εξύβριση και απειλή, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και 20χρονη. Αμφότερες υποθέσεις επρόκειτο να συνεκδικαστούν σήμερα το μεσημέρι από το αυτόφορο, ωστόσο νωρίτερα εμφανίστηκαν στην εισαγγελία οι αντίδικοι και ανακάλεσαν τους. Τόσο ο κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θανάσης Λουκάς, όσο και ο πρίτανης του Ιδρύματος Γιώργος Πετράκος, αρνήθηκαν να προβούν σε δηλώσεις, ενώ και οι δύο παρέπεμψαν στην ένορκη διοικητική εξέταση που ήδη διατάχθη. Πάντως, ο κύριος Πετράκος σημείωσε, μιλώντας στην TRT, ότι αυτό που προέχει για το Πανεπιστήμιο είναι η ασφάλεια και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των φοιτητών. Αυτά είναι απολύτως απαράδεκτα πράγματα να συμβαίνουν. Με διπλή σχέση απαράδεκτα. Πρώτον, διότι είναι ένα δείγμα αυτό που λέμε μάτσο συμπεριφοράς, δηλαδή ένας άντρας χτυπάει ένα μικρό κορίτσι, μικρότερο στην ηλικία κορίτσι, το οποίο είναι ούτως ή άλλως κάτι πάρα πολύ κακό. Και δεύτερον, είναι επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα σε ένα εκπαιδευτικό χώρο, ο οποίος εκπαιδευτικός χώρος προφανώς είναι για άλλες υποθέσεις έχει ιδρυθεί και όχι για να γίνονται μάχες ανθρώπων, ας πούμε. Προφανώς. Λοιπόν, είναι απολύτως απαράδεκτο σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, ο οποίος έχει ένα στοιχείο ιερότητας, ας πούμε, ως εκπαιδευτικός χώρος, να συμβαίνουν δύο πραγίες, ας πούμε. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Πρυτανική Αρχή, σημειώνεται: η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διέταξε ενέργεια διοικητική εξέταση για τον ξυλοδαρμό φοιτήτριας από υπάλληλο του Ιδρύματος και επέβαλε στον συγκεκριμένο υπάλληλο αναστολή άσκησης καθηκόντων. Η ασφάλεια και η προστασία των φοιτητών και των φοιτητριών και η αυστηρή τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ως προς τη συμπεριφορά και το ήθος των υπαλλήλων είναι απαράβατος όρος λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Χθες πάντως η Πρυτανική Αρχή είχε εκδώσει άλλη ανακοίνωση, η οποία ήταν γραμμένη με πολύ προσεκτική διατύπωση και σε ουδέτερο ύφος. Συγκεκριμένα, επισημένονταν στην επίμαχη ανακοίνωση τα εξής: την 5η 2 Φεβρουαρίου του 2017, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές επίθεση διοικητικού υπαλλήλου του Ιδρύματος εναντίον της. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί αμοιβαία μηνύσεις των εμπλεκομένων. Οι υποθέσεις θα εκδικαστούν τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου παρακολουθεί με θλίψη την υπόθεση και αναμένει την απόφαση της δικαιοσύνης ώστε να προβεί αναλόγως σε όλες τις προσήκουσες ενέργειες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο του Βόλου είχε συγκεντρωθεί σήμερα το μεσημέρι μικρή ομάδα φοιτητών που είχε αναρτήσει πανό στα κάγκελα των δικαστηρίων με σύνθημα κατά της επίθεσης, την οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε η φοιτήτρια.